Φίλες και φίλοι, με τη σειρά μου κι εγώ να καλωσορίσω τους επίσημους προσκεκλημένους, γιατί αυτό επιτάσσει το πρωτόκολλο, η ευγένειά μας, η ανατροφή μας, και όλους τους παραγωγούς που βρίσκονται σήμερα εδώ στη συνέχεια. Προσωπικά είναι 16ος χρόνος που βρίσκομαι εδώ και εκπροσωπώ αμπελουργούς αλλά και ενοποιούς. Και βέβαια στα 16 χρόνια έμαθα να λέω τα πράγματα πιστεύω με το όνομά τους. 16 χρόνια λοιπόν, και μιλάμε για το Ροβάκινο. Πέρυσι, αν θυμάστε, είπα το εξής. Βέβαια δεν είναι ο τομέας μου, αλλά θέλω να δώσω έναν διαφορετικό τόνο. Ο Κώστας ο Ταμπακιάρης, ο Αντώνης ο Πασχούλας και κάποιοι άλλοι πρόεδροι συνεταιρισμών τάχτηκαν υπέρ των ακροδεξιών Ουκρανών και μας προέκυψε τι? Εμπάρκο από τη Ρωσία. Βούλιαγμα της περιοχής μας. Κώστα, μην το ξανακάνετε αυτό. Χαριτολογώ βέβαια, έτσι. Το ζητούμενο είναι λοιπόν, για να προχωρήσω, το εξής. Να ευχαριστήσω βέβαια εκ πρώτη στην κυβέρνηση που αφαίρεσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από το κρασί. 850.000 τουλάχιστον εμείς ως Βαένοι συνεισφέραμε στα δύσκολα του κράτους. Αυτό μπορέσαμε, αυτό κάναμε. Βέβαια μας λείψαν από το συρτάρι μας. Θα ενσκύψει κάποιος να πει τι γίνεται ρε παιδιά, πώς τη βγάζετε, πώς σήμερα πληρώνει τους παραγωγούς. Εύχομαι να γίνει. Πάμε στο δεύτερο επίπεδο, αφού έφυγε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και είπαμε δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Πάμε στο Παναγιά Βόηθα. 48 ετικέτες της περιοχής μας είναι μακεδονικός ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη Μακεδονία. Επικοινωνούμε με το Υπουργείο. Επικοινωνούμε με όλους. Θα συσταθούν επιτροπές, θα λύσουμε αυτά τα προβλήματα κλπ. Κλπ. Άντε ωραία. Στην επόμενη δική μας παρένεση, τι γίνεται παιδιά? Καλά είναι να πάτε στο Αλικάντε της Ισπανίας να κατοχυρώσετε και να καταχωρήσετε τις ετικέτες σας. Μάλιστα. Κόστος γύρω στο χιλιάρικο ετικέτα ή φακέλου, είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Μάλιστα. Και όπως λέω, η περιοχή μας έχει 48. Μόνο στο κρασί. Ακολούθως θα πάτε στη Γενέβη. Να πάμε και στη Γενέβη. Τι γίνεται ρε παιδιά στη Γενέβη? 973 φράγκα ελβετικά η κάθε ετικέτα. Πολύ ωραία. Να πάμε και εκεί. Φακέλους, δικηγόρους, αποστολές, να πάμε και εκεί. Και μετά, ήδη οι φίλοι μας και οι γείτονές μας κυκλοφορήσανε ετικέτες που τις έχω στα χέρια μου, όχι μακεδονικός που έχουμε μπροστά μας, Μακεδόν. Δεν μπορούμε να τους το αφαιρέσουμε, έτσι. Αλλά και έχουν στραφεί εναντίον μας. Αυτό έγινε χθες και προχθές, έχουμε την πληροφόρηση. Να σταματήσουμε να γράφουμε μακεδονικός ή ποιε προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, η οποία είναι καταχωρημένη και κερδισμένη από μας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού θα βρει ο κάθε ενοποιός, το κάθε Βάιν, 50, 60, 80 χιλιάρικα να πάει να ξανακατοχυρώσει τις ετικέτες? Εδώ τα λέω αυτά γιατί θέλω όλοι να γίνουμε κοινωνία ενός προβλήματος το οποίο θα αντιμετωπίσουμε αύριο. Και δεν είναι κακός πρόεδρος ο Κώστας ο Ταμπακιάρης, ο Αντώνης ή οποιοδήποτε, ή ο Γιώργος ο Φουντούλης, όταν για θέματα τα οποία δεν φταίνουν θεωρούνται κακοί από τους παραγωγούς. Γιατί δεν τους πληρώσανε μόνο. Δεν μπορούμε να δούμε όλο το φάσμα του προβλήματος. Εγώ λοιπόν έχω μάθει να λέω αυτά τα πράγματα τόσα χρόνια. Και θα τα λέω γιατί έζησα και με δεξιές και με αριστερές και με κεντρώες κυβερνήσεις κλπ. Και πάντοτε έλεγα αυτό που πρέπει να πω. Άρα λοιπόν ζητάμε βοήθεια πρώτα από την κυβέρνηση και από οποιονδήποτε άλλο σε αυτό το θέμα. Και το κλείνω εδώ.
Άρα λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να πω και πάλι να ευχηθώ. Καλή και παραγωγική χρονιά. Πολλές φορές είπα, δεν θέλουμε βοήθειες, αλλά δεν θέλουμε τρικλοποδιές σε αυτό που κάνουμε. Αφήστε μας, το ξέρουμε να το κάνουμε καλύτερα από τον οποιονδήποτε. Δεν είναι δυνατόν να έχω ξοδέψει άπειρα χρήματα ως φορέας για να στήσω σε 33 κράτη τον μακεδονικό μου και τα πια Μακεδονίας. Και σήμερα να πηγαίνουν οι φίλοι και οι γείτονες με 0,90 λεπτά ενώ έχω πουλάω 3 ευρώ. Γιατί αυτό έχει άλλα κόστη. Έχει 5 ευρώ μεροκάματο. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να δουν όποιες κυβερνήσεις και να βοηθήσουν τον αγροτικό κόσμο, γιατί επιπρόσθετα, το είπε ο Κώστας βέβαια, πρέπει να αποσυνδεθεί οπωσδήποτε η παραγωγή με τις ασφαλιστικές εισφορές. Γιατί διαλύεται και εμείς το νιώθουμε, το βλέπουμε κάθε μέρα, και το συνδεστικό και το αγροτικό. Διαλύεται. Σβήνουν συνεταιρισμοί γιατί όλοι κοιτάνε να πουλήσουν μαύρα για να μην πληρώνουν λεύκα την επόμενη χρονιά. Αυτό δεν θα το δω εγώ. Ας το σκεφτούν οι κυβερνώντες. Ευχαριστώ πολύ, δεν είμαι καυστικός. Απλά προσπαθώ να κρατάω τον θυμό μου με την καλή έννοια, χωρίς να προσωποποιώ τίποτε, γιατί υποφέρουμε κάθε μέρα διοικώντας κάποιους συνεταιρισμούς. Υποφέρουμε, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, καλή παραγωγική χρονιά, ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά σε όλους και ήρθε ο Άγιος Τρίφωνας να δώσει φώτιση σε όλους.